Και πάλι στο Ριέρα, πέντε παίκτες της Ένωσης στην περιοχή. Η σέντρα είναι καλή, έγινε η κεφαλιά από Κρούιο, μόλα από κοντά, ευκαιρία μεγάλη. Δεν μπορεί ο Κυριάκου, έχει σηκωθεί το σημειάκι, η δεύτερη φάση ως μη γενόμενη. Περάσει, τα κατάφερε. Λουίς Κάρλος στο γύρισμα, ο Μόλ, η ευκαιρία το σούτ από τον Ζάτλ, θα απομακρύνει ο Ζάντερ σε κόρνερ. Ο Μπόλεβιτς με πολύ φάλτσο, κεφαλιά, ο Ζάντερ έκανε λάθος το σούτ, μεγάλη επέμβαση από τον Μόλ στο σούτ του Χατζουβασίλ. Ίσο για Μασουράντζε, ο Ουντός πήγε να γυρίσει, ο Γκοσλάν κερδίζει απέναντι από τον Μόλ, πλασάρει με το κεφάλι, πήγε να κρεμάσει τον Μόλ. Δεν ξεγελάστηκε. Το σούτ, κάνει σαν σούτ από τον Πίτσα. Η μπάλα παίρνει ύψος. Θα στρωθεί στον Ζάρατε. Φοβερό σούτ και απόκρουση από τον Μόλ. Διώχνει σε κόρνερ. Ο Καρό, φοβερή φάση. Μπαίνει στην περιοχή. Μαρτίνιου. Θα επιχειρήσει το σούτ. Ο Μάλ με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Στο 71ο λεπτό. Ευκαιρία για... Ο Ζαχίτ που θα εκτελέσει. Μπάλα στην περιοχή. Το σούτ από τον Αρτηματά. Θα μπλοκάρει ο Μόλ την μπάλα. Στο 36 αυτή η φάση. Έχει μπροστά του το Ζάντερ. Αλτάμαρη. Θα επιχειρήσει το σούτ. Θα πέσει ο Μόλ και θα μπλοκάρει την μπάλα στο 40. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Τσίμπησε την μπάλα. Αρτηματάς για τον Ατέλ. Η προσπίση από τον Ατέλ. Το σούτ. Με τα πόδια ο Μόλ σε κόρνερ. Στηρίζει ο Νεοκλέους. Μωράης απέναντι από τον Μόλ. Ο Μόλ θα απομακρύνει. Καζού κρατάει το 2-1 ο Μόλ. Ραμίρες, ελιστήριγμα τώρα ο Ραμίρες. Προσπαθεί να ξεφύγει, τα καταφέρνει. Το σούτ είναι καλό. Θα απομακρύνει ο Μόλ. Πολωβός και πάλι με τον Καρό μπροστά του. Μπροστά του. Ατζαγκούν πολύ έξυπνα πήγε να παίξει. Το 1-2 το πλασέ. Με τα πόδια. Ο Μόλ θα απομακρύνει σε κόρνερ. Η ευκαιρία η μεγάλη. Πάσα για τον Ατζαγκούν έξω από την περιοχή. Ψάχνει χώρο για σούτ, τον επιχειρεί. Ο Μόλ θα απομακρύνει. Συνέχεια της φάσης ο Κολοβός στην περιοχή. Δεν κατάφερε. Η πάσα για τον Γκόμεθ. Καλή αυτή η προσπάθεια για τους πράσινους. Στο σούτ. Ο Μόλ και πάλι θα πει όχι. Με τον Χολτ να κερδίζει και να απομακρύνει σε πλάγιο. Ψάχνει χώρο για σούτ, προτιμά την πάσα στον Κολοβό, το σούτ, ο Μόλ σε κόρνερ. Φανταστική επέμβαση από τον Μόλ. Παιχνίδι που φέρνει κοντά σας ο αυθεντικός έτοιμος καφές Mr. Brown και ο όμιλος JP Βασιλόπουλος. Να δούμε εδώ το σούτ με τον Μόλ να διώχνει με εντυπωσιακό τρόπο. Ένα παιχνίδι με δραματικό φινάλε. Αλκή Πάφος 2-3, τώρα ο Σπόλιαριτς. Απίθανη απόκρουση από τον Joel Mall. Βγάζει την μπάλα μέσα από τα δίχτυα του Ομό. Περάσει στην περιοχή, κλείστηκε. Ελουντού. Η σέντρα είναι καλή στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Σικόρσκι. Μεγάλη επέμβαση από τον Μόλ σε κόρνερ στο 65. Έστειλε την μπάλα για τον Χέφελ. Η κόντρα. Ο Τολεμές. Ο Τομάς το σούτ. Ο Μόλ θα πέσει και θα απομακρύνει την μπάλα για να έρθει στη συνέχεια ο Χολτ να τη διώξει. Παπουλής για τον Σκέμπρη, πολύ ωραία στην περιοχή, μπαίνει στη φάση ο Μαγκλίτσα, το πλασέ, κοντράρει μπάλα και καταλήγει κόρνερ. Σε πολύ κλειστό χώρο οι παίκτες του Απόλλωνα άλλαξαν. Ήδη προφανές ότι πάμε για απευθείας εκτέλεση, παίρνει φορά ο Μπρου και στέλνει την μπάλα εκεί που θα αποκρούσει ο Μόλ σε κόρνερ. Φακούντο, σπαθεί να γυρίσει ο Φακούντο, τα κατάφερε, έκανε το σούτο Μόλ, σταθερά αποκρούει. Επίθεση του σταματά ο Χάμπος, ανανεώνει την επίθεση του Απόλλωνα. Ο Φακούντο έτοιμος για ακόμα μια σέντρα. Η κεφαλιά των Σαρδινέρο αποκρούει ο Μόλ. Η απόκρουση του αγώνα στο τελευταίο δευτερόλεπτο. 1-1 τελικό. Και πάλι για τον Κοφή. Καρκίνησε ο Ζωάο Βίκτορ. Ψάχνει τον Πράνιτς από την άλλη πλευρά. Θα προλάβει ο Πράνιτς, θα κάνει τη σέντρα. Δεν προλάβει ο Κατσαράβα να κάνει την προβολή. Τελειώνει. Πέρασε από τον Έμετς. Πάσα για τον Κοφή. Αυτός για τον Ζωάο Βίκτορ. Φοβερό σουτ, φοβερή επέμβαση. Και από τον Μόλ σε κόρνερ. Τον Αρτηματά. Η σέντρα. Πέρασε η μπάλα από τον Κοφή. Ο Κατσαράβα το σουτ σε κόρνερ. Ο Μόλ. Ο Στρέπελ ζητάει χέρι. Περιμένει ο Λαρένα να δούμε αν θα του γίνει πάσα. Ο Χέφελ χαμηλά. Το τακουνάκι ο Μόλ θα πέσει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Το τακουνάκι που έγινε από τον Τρισκόφσκι. Σφυρίζει ο Τιμόθεος Χριστοφή.
Λαρένα απέναντι από τον Μολ. Το πλασέ σε κόρνερ ο Μολ. Μεγάλη επέμβαση. Νομίζω πήγε... Που τον έκλεισε σωστά ο Σιρόκ. Ο Χέφελ στη σέντρα. Τρισκόφσκι κέρδισε την κεφαλιά. Ο Μολ όμως βγήκε και μπλόκαρε την μπάλα. Παθεί να βγει. Κερδίσει την μπάλα ο Ιγκόρ. Ιγκόρ η σέντρα ψηλά για τον Ρουσά που κάνει την κεφαλιά. Ο Μολ εκπληκτικά θα απομακρύνει. Κερδίζει την... Να δούμε την ένωση. Η πάσα για τον Ζάρατε. Η ευκαιρία για την ένωση. Το σουτ. Ο Μολ σε κόρνερ. Μονάστερα. Ζητά περισσότερο να μπουν, να πάρουν πρωτοβουλίες οι εξτρέμ. Ένα σούτ εδώ δυνατό, έφυγε η μπάλα από τα χέρια του Μολ, με δεύτερη προσπάθεια θα μαζέψει. Η βολίδα του Νατέλη ήταν από τα 25 μέτρα, αλλά για τον Βούρο είναι και ο Ζαχίτ. Πάσα του Ζαχίτ για τον Βούρο εντός περιοχής. Το γύρισμα, γκολ, μεγάλη απόκρουση, τεράστια φάση από το γύρισμα του Ντελατόρη. Η καλύτερη στιγμή στο παιχνίδι. Για το απο... Είναι μόνος όμως, ανάμεσα σε 2-3, πάει πλάγια, κάνει το σούτ, μαζεύει εντυπωσιακά ο Μολ. Η καλύτερη στιγμή στον αγώνα, στο 18ο λεπτό. Πάσα ωραία για τον Κορέα, προϋπόθεση για τη Νέα Σαλαμίνα. Το δυνατό σούτ, ο Κίνγκσλι, τεράστια φάση. Η καλύτερη στο παιχνίδι μέχρι τώρα στα 13 λεπτά είναι για την Νέα Σαλαμίνα. Παλιά που βγαίνει, Σικόρσκι, ευκαιρία, το σούτ, ο Μολ, τεράστια απόκρουση. Για να παραμείνει το 3-0 στην βολίδα. Ωραία, ωραία προσπάθεια από τον... Λίγο χρόνο παραπάνω λόγω της αλλαγής. Ο Σικόρσκι κόντρα, μεγάλη απόκριση από τον Μολ. Και εδώ να γίνει ζημιά από την εξαιρετική κίνηση του Ντάνιελ Σικόρσκι. Παίζουν στο κέντρο οι παίκτες της ΑΕΛ. Ο Αβραάμ έκλεισε, κέρδισε την μπάλα, έκανε το σουτ. Απέκρουσε ο Μολ, πολύ μεγάλη φάση για την ΑΕΛ. Με την έξοχη κίνηση από τον Ανδρέα Αβραάμ. Πάλι για τον Ρούμπεν Ράγιο στην περιοχή, προσπαθεί να ελευθερωθεί. Εγκλέζου έτοιμος για τη σέντρα σουτ, στο πρώτο δοκάρι. Μόλ θα απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ, πήγε να ευνηδιάσει ο Εγκλέζου. Έχει το στήριγμα τον Πράνιτς από πολύ μακριά ο Ντουρίς. Μόλ σε κόρνερ. Φανταστική ενέργεια και από τον Ντουρίς αλλά και από τον Μόλ. Βρίσκει χώρο. Διάδρομο και ανεβαίνει, πάσα είναι καλή, ο Ράγιος στο σούτ, ο Μόλ όμως και πάλι μπλοκάρει. Εκτελέστηκε το κόρνερ, η ευκαιρία, το σούτ που γίνεται, μεγάλη επέμβαση από τον Μόλ στο σούτ που έγινε από τον, τον Κατσαράβα. Κατσαράβα στην περιοχή, θέλει να κάνει το σούτ, το επιχειρεί ο Μόλ όμως με το σώμα θα απομακρυνεί. Κατσαράβα